κατά την οποία είδε τον κύριον Ιησούν ως αρνίον και μαζί του 144.000, οι οποίοι έχουν τρία ιδιαίτερα γνωρίσματα. Το πρώτο είναι η Παρθενία, το οποίο ήδη ανελήφθαμε. Μένουν οι δύο επόμενες ιδιότητες. Ούτε οι συν οι ακολουθούντες το αρνίον όπου ανυπάγει, ούτε οι γοράστησαν από τον ανθρώπον απαρχή το Θεό και το αρνίον. Δευτέρα λοιπόν ιδιότητα είναι το ούτε οι συν οι ακολουθούντες το αρνίο όπου ανυπάγει, είναι η αφιέρωση. Τι είναι όμως η αφιέρωση? Είναι η πίστη και μέχρι θανάτου παρακολούθηση και μίμηση του αρνίου. Είναι ακόμα η εκλεκτοτέρα απαρχή, δηλαδή η προσφορά εις τον Θεόν από των λυτρωτικών εξαγορασμών του Χριστού. Κλείσαμε το ποσοστό. Κάτι πρέπει. Έτσι θέτει την αφιέρωση ο Ιερός Ευαγγελιστής. Πρόκειται περί αφιερώσεως ολοκλήρου της υπάρξεως και της ψυχής και του σώματος. Διότι αφιερώ σημαίνει εξαγνίζω, αγιάζω, δηλαδή ξεχωρίζω, καθιερώ. Εις την αφιέρωση έχει πεθάνει η ιδία, επιθυμία και ο εγωισμός. Γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Γαλάτας 2,20. Και πάντοτε την έκρωση του Κυρίου Ιησού εν το σώμα τι περιφέροντες. Β' Κορινθίους 4,10. Ώστε δε ζω εγώ, ζει ο Χριστός εμένα. Ώστε πάντοτε την έκρωση του Κυρίου όπου και να βρεθούμε εν το σώμα τι. Δεν λέγει στην ψυχή απλώς, αλλά εις τον όλον άνθρωπο και αναφέρεται εις το σώμα περιφέροντες. Μια πολύ ωραία διατύπωση του κλίμεντος του Αλεξανδρέως πάνω σε αυτό, το τι είναι αφιέρωση, λέγει στους τρωματείς: «Τούτο τέθνικεν η σάρξη, ζει δε αυτός μόνος αφιερώσας των τάφων εις ναών Άγιον Κυρίων». Εις αυτόν λέγει τούτο, εις αυτόν έχει πεθάνει η σάρκα. Ζει δε αυτός μόνος για να αφιερώσει τον τάφον, τον εαυτόν του που έγινε τάφος αφού πέθανε, στο να γίνει ναός Άγιος εις τον Κύριο. Ο Κύριος το είπε ως εξής, που δείχνει μία ευρία νέκρωση όχι μόνο ανώμων πραγμάτων αλλά και νομίμων. Υπογραμμίζω, όχι μόνο ανώμων πραγμάτων όπως είναι η πορνεία ή η φιλαργυρία και ο πλουτισμός ή ό,τι άλλο, αλλά και επινομίμων πραγμάτων. Θα παρακαλέσω θερμά αυτό το επινομίμων πραγμάτων να το έχετε πάντοτε στο νου σας, διότι αν κάποτε δούμε έναν άνθρωπο να αφιερώνεται, σκανδαλιζόμεθα. Και σας προετοιμάζω για να το ξέρετε. Πιθανώς το έχετε διαβάσει πολλές φορές στην Αγία Γραφή, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν στεκόμαστε στο σημείο αυτό να το θεολογήσουμε περισσότερο. Ματθαίος 10,37-39. Ο φιλόν, πατέρα ή μητέρα, υπέρεμε ουκ έστιμο άξιος. Αυτός που αγαπάει τον πατέρα του και τη μητέρα του
πιο πάνω από μένα δεν μου είναι άξιος. Εδώ σταματώ λίγο. Το επιχείρημα των χριστιανών μας, όταν ένα παιδί τους ή κάποιος άνθρωπος, γνωστός φίλος, αφιερωθεί, σπέβδουν να πούν και η εντολή τίμα των πατέρα σου και τη μητέρα σου πηγαίνει περίπατο. Εδώ δεν έχουμε αθέτηση της εντολής. Καταρχάς, αγαπητοί μου, ο νομοθετής σας το τίμα των πατέρα σου και τη μητέρα σου είναι ο ίδιος που είπε ο φιλόν πατέρα ή μητέρα ή περαιμέ. Και εις τον νομοθέτη υπάρχει κάθε δικαίωμα, μάλιστα αν ο νομοθέτης είναι αυτός ο Θεός, υπάρχει κάθε δικαίωμα να αλλάξει τον νόμο εάν θέλει. Αλλά δεν πρόκειται περί αλλαγής του νόμου. Ο νόμος τίμα των πατέρα σου και τη μητέρα σου θα έχει αιώνιον κύρος και αιωνία ισχύ. Αλλά πρόκειται περί κλιμακώσεως του θέματος. Ότι το τίμα των πατέρα σου και τη μητέρα σου έχει όρια. Αν ο πατέρας μου και η μητέρα μου με εμποδίσουν να ζήσω πνευματική ζωή, τότε αναφυσβήτητα θα αγαπήσω πιο πολύ το Θεό από τους γονείς μου, χωρίς να παραβώ την εντολή τίμα των πατέρα σου και τη μητέρα σου. Διότι και η σειρά των εντολών όπως ετέθη δεν ετέθη τυχαία. Η πρώτη εντολή είναι αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου. Και η εντολή για τους γονείς είναι πέμπτη εντολή, να είναι πρώτη. Που σημαίνει ότι αν τα βάλουμε αυτά τα δυο, δεν έχουμε δυο αγάπες που συγκρούονται, αλλά έχουμε τη μια ανωτέρα από την άλλη. Και αν το θέλετε, εκείνος που αγαπάει το Θεό πρώτα και τους γονείς του μετά, αυτός αγαπάει σωστά τους γονείς του. Με μία αγάπη αιωνίαν. Εκείνος που αγαπάει πρώτα τους γονείς του και μετά το Θεό, αυτός δεν έχει σωστή αγάπη. Και η αγάπη αυτή είναι νοσηρή, που μπορούμε να την ονομάσουμε προσκόλληση, όπως θέλετε. Πείτε την. Το θέμα είναι ότι δεν πρόκειται περί αγάπης ορθής, που να ανταποκρίνεται εις το όνομα του Θεού. Λοιπόν, ο φιλόν πατέρα ή μητέρα, υπέρεμε, πιο πάνω από μένα, κάνει υπέρβαση δηλαδή της αγάπης και πάρει νοσηρές διαστάσεις η αγάπη του ανθρώπου προς τους γονείς του, ουκ έστι μου άξιος. Πολύ, πολύ στεγνά και τσεκουράτα. Ουκ έστι μου άξιος. Δεν είναι για μένα άξιος αυτός. Και ο φιλόν ιών ή θυγατέρα υπέρεμε, ουκ έστι μου άξιος. Αν υποτεθεί ότι αγαπάμε το παιδί μας και δεν το αφήνουμε να αφιερωθεί στον Θεό, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν είναι άξιος για μας. Ό,τι να κάνει, όσο να προσεύχεται, όσο να εκκλησιάζεται, όσο να κοινωνεί, τίποτε. Ο Κύριος το είπε σαφώς, ουκέστη μου άξιος. Δεν σε αναγνωρίζει, αδελφέ μου, ο Θεός, εάν εμποδίσεις το παιδί σου να αφιερωθεί στην αγάπη του Θεού. Και ως και εκείνος ου λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ουκ έστι μου άξιος. Και ο απολέθας την ψυχήν αυτού ενε και ναι μου, ευρύσει αυτήν. Δηλαδή, κάτι αφήνω για συντομία. Αυτός λέγει ο οποίος δεν σηκώνει το σταυρό του, δηλαδή τη θυσία αυτή τη υπάρξεώς του, και να με ακολουθεί, δεν μου είναι άξιος. Και αυτός ο οποίος χάνει την ψυχή του, εννοεί τη ζωή εδώ, ψυχή είναι η ζωή. Ένε και ναι μου, για λογαριασμό μου λέει ο Κύριος, αυτός θα βρει την αληθινή ζωή. Δηλαδή αν πει κανείς, φοβούμε τη ζωούλα μου, μη τυχόν πάθω τίποτε, μη τυχόν κακοπαθήσω, να γλιτώσω τη ζωούλα μου καθιονδήποτε τρόπον, όταν κινδυνεύει η ζωή μου για τον Χριστόν, τότε δεν είμαι άξιος του Χριστού. Τότε θα χάσω τη ζωή μου, την αληθινή, την αιωνία. Όταν θα θυσιάσω όμως τη ζωή μου, τότε πραγματικά θα βρω την αιωνία ζωή. Είναι αυτό που ακριβώς
συνέβη σε όλους τους Αγίους και ειδικότερα εις τους μάρτυρας. Επάνω σε αυτό ο Κύριος, σε αυτό το θέμα που λέμε, το θέμα της αφιερώσεως, είχε πει ο Κύριος σε κάποιον, Λουκάς 9:59-62, ακολούθημη. Το ακολούθημη είναι αφιέρωσης. Ο δε είπε, Κύριε, επίτρεψον μη απελθόντι πρώτον θάψε τον πατέρα μου. Ναι Κύριε, θα σε ακολουθήσω, θα αφιερωθώ στην αγάπη σου. Αυτό που βλέπουμε στους μαθητάς που του λέει ο Κύριος ακολούθημη είναι αφιέρωση των 12 μαθητών. Αφέντες λέει τον πατέρα αυτών και τα δίκτυα και το πλοίον και λοιπά, οικολούθησαν αυτό που δείχνει αφιέρωση. Εδώ τώρα λέγει σε κάποιον ο Κύριος, έλα μαζί μου, αφιερώσου. Και εκείνος λέγει, ναι Κύριε θα έρθω, επίτρεψέ μου, μόλις έμαθα ότι ο πατέρας μου πέθανε, να πάω στο σπίτι να παραστώ εις την κηδεία του. Τι φυσικότερο, είπε δε αυτό ο Ιησούς. Δεν το είπε ο πατήρ Αθανάσιος, το είπε ο Ιησούς. Άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς. Δεν το είπε κάποιος καλόγυρος για να κατηγορηθούμε, το είπε ο Χριστός. Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους δικούς των νεκρούς. Δηλαδή, άφησε τους πνευματικά νεκρούς, τους συγγενείς, οι οποίοι δεν έχουν ενδιαφέροντα, να θάψουν τον σωματικά νεκρόν πατέρα σου. Σι δε απελθόν διάγγελε την βασιλεία του Θεού. Σι έλα μαζί μου και θα σε στείλω όπου θα σε στείλω να διαγγέλεις την βασιλεία του Θεού. Είπε δε και έτερος. Βλέπετε ότι πολλοί είναι οι κλητοί, αλλά λίγοι εκλεκτοί. Και κάποιος άλλος είπε, αυτός το είπε μόνος του, ακολουθήσω σε Κύριε, θα σε ακολουθήσω, θα αφιερωθώ σε σένα, θα αφοσιωθώ σε σένα. Πρώτον δε επίτρεψον μη αποτάξεστε της εις των οίκων μου. Μόνο σε παρακαλώ να πάω να τακτοποιήσω τα πράγματα του σπιτιού μου. Δηλαδή αν έχω κάποια περιουσιακά στοιχεία και λοιπά και λοιπά, υποθέσεις, ό,τι είναι τέλος πάντων, να τα τακτοποιήσω αυτά και τότε θα σε ακολουθήσω. Θέλω να σε ακολουθήσω, στο ζητώ εγώ. Είπε δε ο Ιησούς προς αυτόν, ουδείς επιβαλών την χείρα αυτού επάρωτρων και βλέπων εις τα οπίσω έφθετος εστίν εις την βασιλεία του Θεού. Κανείς δεν έβαλε το χέρι του επάνω στο άρωτρο και βλέποντας πίσω να δημιουργήσει ευθεία αυλακιά στο χωράφι. Θα στραβώσει το αυλάκι, δεν θα αργώσει σωστά. Γι' αυτό του λέγει ο Κύριος ότι βάζεις το χέρι σου επάνω στο άρωτρο, θα πρέπει να έχεις και το πρόσωπό σου μπροστά, να μην γυρίζεις πίσω να κοιτάξεις υποθέσεις του σπιτιού σου κλπ, ώστε να γίνεις κατάλληλος, εύθετος, να γίνεις κατάλληλος δια την βασιλεία του Θεού. Αλλά και εις τον πλούσιο με ανίσκον ο Κύριος όταν έκανε εκείνη την πρόσκληση. Εκείνος εμποδίστηκε από τον πλούτο του. Δηλαδή δεν ήταν νεκρωμένος άνθρωπος ως προς το ίδιο του θέλημα και το εγώ του. Γι' αυτό λέγει στιγνά σας, σκυθροπά σας. Και ο Κύριος τον ελυπήθηκε. Τον ελυπήθηκε. Φαίνεται ότι ήταν ο αξιόλογος άνθρωπος και ήδη εμποδιζόταν από τον υπάρχοντα πλούτον του. Τον λυπήθηκε. Πόσες φορές ο Θεός, ο Χριστός, σκύβει και βλέπει τόσους και τόσους νέους αξιολόγους κατά πάντα, οι οποίοι τελικά δεν αφιερώνουν τον εαυτό τους εις τον Χριστόν και κατασπαταλούν την ύπαρξή τους στον κόσμο τούτον και εις τα του κόσμου τούτου. Αυτό το όπου αν υπάγει, ότι ακολουθούν οι 144.000 το αρνίον, όπου αν υπάγει, πήγε εκεί, εκεί θα πάνε και εκεί. Ήρθε εδώ, εδώ θα έρθουν και εκείνοι. Τι σημαίνει αυτό το όπου αν υπάγει, εκφράζει πρώτον τον απόλυτον συμμερισμόν των σε κάθε κακοπάθεια υπέρ του Χριστού. Ο Χριστός θέλει να πάω εκεί, θέλει να υποστώ εκείνο, θα το υποστώ.
Αυτό είναι βασικός όρος, η κακοπάθεια. Αν δηλαδή σκέφτομαι ότι θα κακοπαθήσω και αρχίζω να ορθολογίζω και να κουβεντιάζω το θέμα, τότε δεν είμαι άξιος του Χριστού. Τι λέγει ο Απόστολος στον Τιμόθεο? Του λέγει «Σίουν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Χριστού, Ιησού Χριστού». Σύ να κακοπαθήσεις σαν καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Κάποιος ζήτησε από τον Κύριο να τον ακολουθήσει. Βλέπετε, έχουμε πολλά περιστατικά τέτοια. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας τα παραθέτει όλα αυτά στο ίδιο κεφάλαιο για να μας δείξει τις διαφορετικές περιπτώσεις. Παίρνει δηλαδή ενδεικτικές περιπτώσεις, γιατί αναμφισβήτητα πολλοί θα ήσαν εκείνοι που θα ζήτησαν και θα ανήκουν οπωσδήποτε σε κάποια από αυτές τις ενδεικτικές περιπτώσεις, τυπικές. Κάποιος λοιπόν ζήτησε από τον Κύριο να τον ακολουθήσει. Να τι είπε? Ακολουθήσου σοι όπου η αναπέθη, Κύριε. Θα σε ακολουθήσω όπου και να πας. Τι ωραιότερο. Ο πρώτος είπε να πάει να θάψει τον πατέρα του. Ο δεύτερος να τακτοποιήσει τα πράγματά του στο σπίτι του. Ο τρίτος μόνος του το λέει αυθορμήτως. Και τι λέγει? Κύριε, όπου να πας θα έρθω μαζί σου. Είναι αρκετό? Και είπε αυτό ο Ιησούς, ο οποίος βλέπει την προαίρεση. Μπορεί το στόμα να λέει για αφιέρωση, μπορεί απόψε ίσως κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι νέοι ενδεχομένως, να πούν «Α, ωραίο πράγμα είναι η αφιέρωση», αλλά το λες στην καρέκλα σου καθισμένος, στην καρέκλα σου καθισμένος, βεβαίως είναι πολύ εύκολο να το πεις. Το να διαγερθεί το συνέστημα, βεβαίως δεν είναι δύσκολο. Αλλά το να μπει στον χώρο της κακοπαθίας, αυτό είναι δύσκολο. Και τι απαντάει ο Κύριος? Εαλόπεκες φολεούς έχουσι και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις. Ο δε Υιός του ανθρώπου και έχει που την κεφαλήν κλείνει. Τα ζωντανά του δάσους, τα τετράποδα και τα πουλιά έχουν τις φωλιές τους. Εγώ όμως δεν έχω που να κλείνω το κεφάλι μου. Δεν έχω σπίτι. Δηλαδή είμαι σε κακοπάθεια. Σαν να του έλεγε, πράγματι όπου θα πάω θα έρθεις, και αν ακόμη ανεβώ και εις τον Σταυρόν και εκεί θα έλθεις. Ακόμη ένα δεύτερο. Αυτό το όπου, αν υπάγει το αρνίον, ακολουθούν 144.000, σημαίνει και την Ιερά Αποστολή. Κάθομαι και σκέπτομαι, αγαπητοί μου, τη ζωή των Ιεραποστόλων, παλαιών και νεωτέρων. Ο Νικόλος Καζάτκιν, ο οποίος και εγκηρύχθη Άγιος από την Ορθόδοξη Εκκλησία, την Ρωσική, είναι ήδη τέλη περασμένου αιώνος, μόλις αρχές τούτου του αιώνος. Συνεπώς είναι νεότερος. Εταξίδευσε από την Μόσχα, συγκεκριμένα από την Πετρούπολη, με έλκυθρο, και πήγε εις την Αλάσκα. Με έλκυθρο διέσχισε, μήνες ολοκλήρους έκανε, διέσχισε τη φοβερή Σιβηρία. Όταν γύρισε, δεν γύρισε μέσω Σιβηρίας. Διάλυσε οδού, νοτιότερα, από την Κίνα. Αλλά κανείς εκπλήσεται σε αυτό το περιπετειώδες ταξίδι. Σημειώσατε δε ότι το ταξίδι αυτό το έκανε δύο φορές στην Αλάσκα. Νομίζω τη δεύτερη φορά, ή μάλλον την πρώτη φορά, είχε πάρει και τη γυναίκα του, η οποία απέθανε εις τον δρόμο. Δεν επτοήθηκε, συνέχισε και έγινε μάλιστα και επίσκοπος. Δηλαδή όταν γύρισε πίσω στην Ρωσία έγινε και επίσκοπος. Είπα στην Αλάσκα, με συγχωρείτε, στην Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία. Είναι εκείνος που κατάφερε να δημιουργήσει Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ιαπωνία. Ήταν ένα οχυρό φοβερό της ειδωλολατρίας, αυτής της προγονολατρίας που υπάρχει στην Ιαπωνία. Είναι ο μόνος που έσπασε αυτό το τείχος το φοβερό και εισήχθη ο χριστιανισμός, ιδίως η Ορθοδοξία. Και λέει κανείς, τι φοβεροί άνθρωποι ήταν αυτοί.
Μα τι θέληση φοβερή είχαν. Μα αγαπητοί μου, έτσι είναι. Και εμείς διστάζομαι και την πιο μικρή αεραποστολή να κάνουμε λίγο πιο πέρα από το σπίτι μας. Ακόμα αυτό του όπου ανυπάγει μια τρίτη περίπτωση, συγγνώμη, στην προηγούμενη, να σας σημειώσω κάτι. Ο Κύριος είπε στον Απόστολο Πέτρο, «Σίμον Ιωνά, φιλείς με πλείον τούτον. Με αγαπάς πιο πολύ από τους άλλους». Κάποτε έλεγες ότι με αγαπάς πιο πολύ από τους άλλους. Λοιπόν, με αγαπάς, εάν με αγαπάς, και εκείνος απαντάει, «Ναι Κύριε, σύ είδας ότι θυλάσε». Τι του λέγει ο Κύριος? «Πείμενε τα πρόβατά μου». Δηλαδή, κάνε ιεραποστολή. Κάνε ιεραποστολή. Αν με αγαπάς πραγματικά. Και ένα τρίτο. Αυτό το όπου ανυπάγει σημαίνει και το μαρτύριο. Σας είπα προηγουμένως, ο Κύριος ανέβηκε εις τον Σταυρό. Εκεί τώρα τι θα κάνω? Θα μείνω εγώ κάτω από το Σταυρό? Ο Κύριος μπαίνει εις τον Στίβον. Εγώ θα ανεβώ εις τις κερκίδες? Θα είμαι θεατής? Αποστόλος Παύλος γράφει εκείνα τα περίφημα λόγια, Κολασταΐς 1:24. Ανταναπληρώ. Αντί αναπληρώ. Ανταναπληρώ. Αντί του Χριστού αναπληρώνω εκείνα που δεν πρόλαβε ο Ιησούς να πάθει. Αυτό θα πει το ανταναπληρώ. Ανταναπληρώ τα υστερήματα των παθημάτων του Χριστού, εκείνα που δεν πρόλαβε. Δηλαδή να έμενε σε όλους τους αιώνες επάνω εις των Σταυρών. Έμενε 3 ώρες επάνω εις των Σταυρών. Μπορούσε να μείνει 3 μέρες, 3 χρόνια, 3 αιώνες, 3 χιλιετίες. Δεν έμεινε όμως ο Χριστός. Αφήνει το σώμα του, την Εκκλησία, στο Σταυρό. Να συνεχίσει το σώμα του η Εκκλησία το σταυρικό του πάθος. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, ανταναπληρώ τα ιστεήματα των παθημάτων του Χριστού. Δεν λέγει στην ψυχή μου, δεν λέει στην διανοία μου. Δεν πρόκειται περί μιας διανοητικής καταστάσεως, μιας μεταφορικής, ωραίας, αλληγορικής, αλλά λέει εν τη σαρκή μου, στη σάρκα μου, που σημαίνει εκείνο που άλλοτε μας παραθέτει ένα μεγάλο κατάλογο, ευρύ κατάλογο, πόσες φορές έφαγε ξύλο, μαστιγώθηκε, νυχθήμερον εις των βυθών πεποίηκε και ούτω καθεξής. Κίνδυνοι ληστών, κίνδυνοι λέει εκγένους, κίνδυνοι, 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 παντού, πείνα και δίψα. Αυτή η κακοπάθεια που είναι σταυρός. Ανταναπληρώ λοιπόν τα υστερήματα των παθημάτων του Χριστού εν τη σαρκή μου υπέρ του σώματος αυτού. Για το σώμα του Χριστού, υπέρ, όε στην Εκκλησία. Που είναι η Εκκλησία? Είναι μεγαλειώδες. Μου φαίνεται ότι αυτό το χωρίο εκφράζει όλο το βάθος και ύψος και πλάτος του τι θα πει ακολουθώ το αρνίον όπου αν υπάγει, που είναι, σας είπα, το μαρτύριο. Και λέγει στους Κορινθίους, Α Κορινθίους 15,31, καθημέραν αποθνίσκω, κάθε μέρα πεθαίνω. Αλήθεια, ίσως είναι πολύ σκληρά αυτά, δεν ξέρω κανείς αν μπορεί εύκολα να τα πει. Πάντως όμως γι' αυτό και είναι η εκλεκτή αυτή, οι 144.000. Βλέπουμε με συγκίνηση τον Απόστολον Θωμά όταν ανέβαινα στα Ιεροσόλυμα, που είπε ο Κύριος, θα πάμε στο Ιεροσόλυμα. Και του λέγουν οι μαθητές του, Κύριε, να, προλίγου. Οι Ιουδαίοι ζητούσαν να σε λιθάσουν και εσύ πάλι θέλεις να πας στο Ιεροσόλυμα? Τότε με συγκίνηση ο Θωμάς λέγει στους άλλους συμμαθητάς του, άγομεν και εμείς ή να αποθάνομε με ταυτού. Ας πάμε και εμείς να πεθάνουμε μαζί του. Βέβαια ο Θωμάς δεν ανέβηκε στο Σταυρό την ημέρα που ο Χριστός ανέβηκε στον Σταυρό, αλλά όταν ήρθε η Πεντηκοστή και είχε μία πληρότητα πλέον του νοήματος της παρουσίας του Χριστού, τότε ασφαλώς και εκείνος ανέβηκε εις τον Σταυρό που είχε ανεβεί ο Χριστός.
το ακολουθούντες το αρνείο. Εκφράζει τη μίμηση του αρνείου. Δηλαδή, όχι το όπου ανυπάγει τώρα, αλλά το ακολουθούντες το αρνείο. Δηλαδή, ό,τι κάνει το αρνείο θα το κάνω και εγώ. Είναι η μίμηση, λέει ο Απόστολος Παύλος. Μιμητέ μου γίνεσθε, καθώς καγώ Χριστού. Είναι εκείνοι που γίνονται χριστομίμητοι. Είναι οι χριστοειδείς. Είναι αυτοί που έχουν νουν Χριστού. Οι αυξανόμενοι κατά το μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Μια τέτοια αφιέρωση δεν πρέπει ποτέ να ανακληθεί, διότι πρόκειται περί ιεροσιλίας. Δεν μπορείς να πεις όταν ξεκίνησες ότι μετανοώ, ότι γυρίζω πίσω, ότι εγκαταλείπω τον Κύριο. Λέγει ο Θεοδόρητος, το αφιερωμένον το Θεό ανάθεμα ονομάζεται. Ανάθεμα θα πει αφιέρωμα, από το ανατίθιμη. Εκείνο, λέγει, που αφιερώθηκε στο Θεό ονομάζεται αφιέρωμα. Τη στιγμή λοιπόν που αφιερώθηκε στον Θεό δεν μπορώ να γυρίσω. Θα πεθάνω, να πεθάνω, αλλά δεν μπορώ να γυρίσω. Όχι ότι δεν μπορώ, ότι δεσμεύομαι. Αν θέλω γυρίζω. Δεν πρέπει να γυρίσω. Δεν συμφέρει να γυρίσω. Είναι προδοσία. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπομείνω οτιδήποτε και θα λογαριάσω και από την αρχή το πράγμα, ότι αυτή η αφιέρωση δεν ανακαλείται. Και φυσικά, για να μην ακούμε όλοι μας και νομίζουμε ότι αυτά ανήκουν σε κάποιους άλλους που δεν είναι εδώ στο χώρο μας και εμείς μπορούμε μόνο τώρα να ακούμε αυτά και ίσως δεν θα είχαν και πολύ σημασία για μας, θα σας έλεγα. Κάθε βαπτισμένος είναι αφιερωμένος στο Θεό. Ειδικότερα βέβαια εκείνοι που θα τηρήσουν την παρθενία και την ειδική αφιέρωση. Αλλά ποιος σας είπε, αγαπητοί μου, ότι ο βαπτισμένος δεν είναι αφιερωμένος στον Θεό? Τι θα πει βαπτίστηκα? Βαπτίστηκα στο όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού. Να τηρήσω εκείνα που θέλει εκείνο, ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Μόνο με αυτήν την προϋπόθεση μπορώ να λέγω ότι τηρώ την αφιέρωσή μου. Γράφει εν προκειμένου ο Άγιος Εφραίμος Ήρος. Ούτως τον χρή φυλάσσιν το σώμα ημών αμαρτίας, εις το μη ψεύσαστε το δημιουργό. Δώρον γαρ προστιγάγομεν εαυτού στο Κυρίο, και ουκέτι έχομεν εξουσίαν του εαυτών σώματος. Είτε γαρ στενούμεθα, είτε πολεμούμεθα, ούδυνάμεθα έτσι εφέλκεστε το δώρον προς το ίδιον θέλημα. Ως περγάρ, ο ευξάμενος ευχήν το Θεό και προς εν εγκόν αυτό δώρον, δώρον τι, ο δια του ιερέως εν το ναό ανακτήθησιν, ουκέτι του λοιπού εξουσίαν έχει αφελήν ο προσύνεγγεν, καν μεταμεληθεί ίσως, είδε και λάθρα τούτο η θελέστε επιχειρήσας φοραθεί, ούχος το ίδιον αφελόμενος απολυθήσεται του εγκλήματος, αλλός ιερόσιλος χολαστήσεται, ούτω και οι το Θεό αφιερώσανται σε αυτούς ουκέτι του ιδίου εξουσιάζουσι σώματος. Εάν λέγει αφιερώσεις κάτι σε μια εικόνα στο ναό και μετανιώσεις και πας και το πάρεις αυτό που ήταν δικό σου, δεν θα θεωρηθεί ότι ήταν δικό σου γιατί το έδωσες και πια δεν είναι δικό σου, τότε είσαι κλέπτης. Όχι κλέπτης, κάτι χειρότερο, είσαι ιερόσιλος. Επειδή η κλοπή είναι ιερού πράγματος, το αντικείμενο είναι ιερόν και συνεπώς είσαι ιερόσιλος. Ώστε λοιπόν ιερόσιλος είναι εκείνος ο οποίος αφιερώνει τον εαυτόν του στον Θεό και ή παίρνει πίσω το δώρο, δηλαδή αφαιτεί την αφιέρωση, ή ακόμη, όπως λέγει εδώ πολύ ωραία, ή δε και λάθρα τούτο η θελέστε επιχειρήσας φοραθεί. Λάθρα. Δηλαδή, όταν πει κανένας, εγώ είμαι αφιερωμένος στο Θεό, τώρα ας δοκιμάζω και λίγο στα κρυφά την αμαρτία. Δεν θα με πάρει κανείς καμπάρι,
ας την δοκιμάζω λίγο την αμαρτία. Αυτό θα πει εάν υποτεθεί ότι συλλαμβάνομαι, φοραθώ, συλλαμβάνομαι λάθρα να ικανοποιώ τον εαυτόν μου και να αθετώ την αφιερωσή μου. Ω αγαπητοί, είναι βαρύ αμάρτη. Κάνει εντύπωση ότι στην παραβολή των 10 παρθένων δεν εισήλθαν όλες στον ύμφωνα της Βασιλείας του Θεού. Ο αριθμός 5 και 5 είναι για να βγάλει την υποψία ποσοστών πιστών, ποιοι θα σωθούν, ποιοι δεν θα σωθούν. Αλλά δεν σας κάνει εντύπωση ότι είναι και 10 παρθένοι? Οι 5 σώθηκαν, μπήκαν στη Βασιλεία του Θεού, οι 5 μείναν απ' έξω. Τι σημαίνει αυτό? Αν υποτεθεί ότι εδώ παίρνουμε την παρθενία ενός παρθενία, όπως ακριβώς δομείται η παραβολή, μία παρθενία αυταρεσκομένη χάνει την εννοιά της. Όταν δηλαδή κανείς αρχίσει να λέγει ότι μ' αρέσει να μένω εν παρθενία, γιατί μ' αρέσει, αυτό θα πει ότι έχω μία αυταρέσκεια, τότε χάνει το νοημά της η παρθενία. Η παρθενία πρέπει να είναι δια των Χριστών και όχι μία υπόθεση εκκεντρισμού, καπρίτσιου εκείνου που την έχει. Η πληρότητα της παρθενίας είναι η αγάπη. Γι' αυτό οι 144.000 κινούνται όπου πηγαίνει το αρνίον, διότι το αγαπούν. Εάν οι πληρώσεις του σώματος θα μπορούσαν να υπερνικηθούν χωρίς όμως να αναπτυχθεί η αγάπη, τότε έχει θέση ο λόγος ο φοβερός εκείνος του Αποστόλου Παύλου: εάν παραδώ το σώμα μου ή να καυτίσομαι, αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμαι. Σε τίποτα δεν έχω να ωφεληθώ. Ο γάμος είναι μία προσφορά, μία προσφορά αγάπης και θυσίας. Στο γάμο μέσα το εγώ συντρίβεται, και του ανδρός και της γυναικός. Αν δεν συντριβεί το εγώ μέσα στον γάμο, ή του ανδρός ή της γυναικός, θα πάρουν διαζύγιο και θα κάνουν τη ζωή τους αβίωτη. Μέσα στον γάμο λοιπόν έχουμε συντριβή του εγωισμού. Τουλάχιστον να ξεκινήσει το θέμα από τον έναν, και θα έρθει και ο άλλος. Ή αν δεν έρθει και ο άλλος, τότε ο ένας συντηρεί, τουλάχιστον συντηρεί τον δεσμό του γάμου. Γι' αυτό το λόγο είναι μία προσφορά αγάπης και συντριβής του εγωισμού ο γάμος, και τούτο γιατί προσφέρεται προς τον άλλον άνθρωπο, προς τον σύζυγον, την σύζυγον, τα παιδιά. Στην παρθενία η προσφορά έχει μία ευρυτέραν έκταση και πλησίον δεν είναι η σύζυγος και τα παιδιά, είναι περισσότεροι και περισσότεροι άνθρωποι, είναι όλος ο κόσμος. Ακόμα είναι και αυτή η άλογος δημιουργία. Γι' αυτό βλέπουμε τους ενασκήσει διαλάμψαντες να αγαπούν όχι μόνο τους ανθρώπους αλλά και τα ζώα και τα φυτά. Βλέπετε τον Άγιο Σεραφείμ του Σάρο, που βεβαίως αγαπούσε τους ανθρώπους, αγαπούσε πάρα πολύ τα παιδιά, αγαπούσε και τις αρκούδες του δάσους και έκανε παρέα με τις αρκούδες του δάσους. Ο άνθρωπος που γι' αυτό το λόγο έμεινε εν παρθενία, για να αγκαλιάσει με την αγάπη του όλο τον κόσμο και την έλογον και την άλογον κτήση, χωρίς να εμποδίζεται από τίποτε, γιατί ο γάμος έχει περιορισμένη ακτίνα αγάπης τροφοντινά. Έχει εμπόδια ο γάμος, έχει δυσκολίες και δεν θα αφήνει να απλωθείς πιο πέρα. Εδώ λοιπόν μένει κανείς εν παρθενία, μένει αναγαμία ακριβώς για να απλωθεί στον αγαπήσει όλους τους άλλους, χωρίς εμπόδια και χωρίς ελλείψεις. Διότι αν εγώ αναργήσω να πάω στο σπίτι μου, θα μου πει η γυναίκα μου: για κοίταξε να σου πω, έχω κι εγώ δικαιώματα. Αλλά τώρα δεν έχω κανένα να μου πει: για κοίταξε να σου πω, έχω κι εγώ δικαιώματα. Δεν έχω κανένα.
Αυτό λοιπόν σημαίνει χωρίς εμπόδια και χωρίς ελλείψεις. Αυτά βέβαια που σας λέγω ισχύουν για τους αφιερωμένους ανθρώπους, αλλά ισχύουν όμως σε κάποιο μέτρο για κάθε πιστό. Δεν θέλω ανά πάσα στιγμή όταν λέμε ένα θέμα να βγαίνουμε από το θέμα αυτό και να αλλοτριούμεθα. Και είμαστε και εμείς μέσα. Όταν λέγει ένας Απόστολος Παύλος εκείνο των φοβερών λόγων, οι έχοντες γυναίκας ως μη έχοντες, αυτοί που παντρεύτηκαν θα ζουν και θα πολιτεύονται κάτι περίπου σαν να μην παντρεύτηκαν. Φοβερό, δεν το λέγω εγώ, ούτε κανένας καλόγυρος. Βλέπετε, έχω μια προκατάληψη, γιατί έχει ο κόσμος προκατάληψη ότι αυτά βγαίνουν από τους καλογύρους. Όχι, 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 όχι. Ότι ο πατήρ Αθανάσιος είναι καλόγυρος και δεν ξέρει από γάμο. Όχι, δεν τα λέω εγώ. Τα λέγει το Πνεύμα του Θεού. Οι δε έχοντες γυναίκας ως μη έχοντες. Α Κορινθίους 7:29-40. 29-40. Που γράφει εκεί τόσα πολλά για αυτό το θέμα. Οφείλουν, δηλαδή και οι έγγραμμοι, να πολιτευτούν ευαγγελικώς. Δεν μπορεί να μείνει η αγάπη τους στη γυναίκα τους και στα παιδιά τους, αλλά πρέπει να επεκταθεί και πιο πέρα, γιατί τότε αλλιώτικα θα ακούσουν των φοβερών λόγων. Όταν θα πούν, Κύριε, δεν ήρθα στο δείπνο σου γυναίκα έγιμα, παντρεύτηκα, θα ακούσουν των φοβερών λόγων. Σας λέγω αλήθεια, κανείς από αυτούς τους και κλειμένους δεν θα δεχτεί του δείπνου μου, δηλαδή δεν θα μπει στη Βασιλεία του Θεού. Τέλος του ότι ούτε ηγοράστησαν από τον ανθρώπο να παρκεί το Θεό και το αρνείο, φανερώνει μια σπουδαία αλήθεια. Είναι γνωστό ότι οι θυσιαζόμενες απαρχές ήταν πάντοτε ό,τι εκλεκτών. Δεν θα έτρωγε το πρώτο σταφύλι, θα το πήγαινε στο ναό. Δεν θα έκανες ψωμί τα πρώτα στάρια που θέριζες, να το φας εσύ το ψωμί, θα το έκανες να το προσφέρεις στο ναό. Αυτό λέγεται απαρχή. Και από τις απαρχές διαλέγουμε το εκλεκτότερο, να το πάμε εις το ναό, έλεγε ο παλαιός νόμος. Και επειδή έχουμε τη λέξη απαρχή, και η λέξη απαρχή συναντάται στην Παλαιά Διαθήκη στο θέμα των θυσιών, που λέγει αυτοί ποιοι, 144.000, έχουν αγοραστεί από τους ανθρώπους. Δηλαδή έχουν συλλεγεί από τους ανθρώπους. Έγινε μία διαλογή. Αυτή η διαλογή που έγινε ήταν η απαρχή στο Θεό και στο αρνείο. Δείτε ομοτιμία, το Θεό και το αρνείο. Ο Χριστός και ο Θεός Πατήρ είναι ίσα. Είναι ίση. Θεός ο Πατήρ, Θεός ο Υιός. Γι' αυτό και η προσφορά είναι και στον Θεό και στον αρνείο. Ομοτιμία Πατρός και Υιού. Απαρχή λοιπόν θα πει ό,τι εκλεκτότερο. Απηγορεύεται στην Παλαιά Διαθήκη η τυχούσα προσφορά. Αυτό εξάλλου μας διδάσκει και η θυσία του Κάιν. Όταν ο Κάιν προσέφερε θυσία, δεν ήταν εκλεκτή η προσφορά του και δεν έγινε αποδεκτή από το Θεό. Τούτο σημαίνει ότι οι 144.000, πάντα συμβατικός αριθμός, που σημαίνει ένα πλήθος, ήσαν εκλεκτοί άνθρωποι. Εκλεκτοί άνθρωποι από πάσης πλευράς. Είτε είχαν ωραία ψυχή, είτε είχαν προσόντα σωματικά, είτε είχαν προσόντα διανοητικά, είτε προσόντα πνευματικά, είτε ευγένεια γένους, είτε αξιώματα κατά κόσμων, είτε νεότητα, είτε ακμεότητα, είτε ωραιότητα, είτε υγεία, είτε τέλος πάντων ό,τι εκλεκτών, το έδωσε εις το Θεό. Που σημαίνει ότι δεν μπορούμε παρά να προσφέρουμε ό,τι εκλεκτό στο Θεό. Ο Θεός μας έδωσε εκλεκτά πράγματα σε εμάς και μας έκανε εκλεκτούς ανθρώπους, μας έκανε σπουδαίους. Τώρα θα ιδιοποιηθούμε ό,τι εκλεκτό μας δίνει ο Θεός για να του δώσουμε, να το χρησιμοποιήσουμε για δική μας απόλαυση και για δική μας κατανάλωση και να του δώσουμε του Θεού τι. Λέγουν πολλές φορές οι άνθρωποι, για κοίταξε τι κρίμα, έξυπνος άνθρωπος
σπίρτος σκέτο. Και πήγε και έγινε κληρικός, έγινε μοναχός. Αυτός θα μπορούσε τόσα να αποδώσει ή να βγάλει τόσα λεφτά. Όχι αδελφοί μου έτσι. Όχι αδελφοί μου έτσι. Επειδή ακριβώς έχει αξία, ήταν έξυπνος, επήγε να γίνει αφιερωμένος άνθρωπος. Πού είναι εκείνοι, πού είναι εκείνοι που λυπούνται όταν δουν κάποιο νέο προσόντα να αφιερώνεται στο Θεό? Την απάντησή τους την έχουν εδώ. Πού είναι εκείνοι που λέγουν ότι θα προσφέρουν τα γυρατιά τους στο Θεό? Έλεγε τώρα, είμαι έξυπνος, θα βγάλω λεφτά. Είμαι ωραίος, είμαι ακμαίος, είμαι υγιής, θα χαρώ τη ζωή μου καθιονδήποτε τρόπον, ενόμος ανόμος. Όταν θα γεράσω, τότε με τον μπαστούνι μου θα πηγαίνω στην εκκλησία, θα εξομολογούμε, θα κοινωνώ. Πού είναι εκείνοι που το λέγουν αυτό? Ξέρετε εκείνη την ιστορία, την αρχαιοελληνική ιστορία, που κάποτε κάποιος άνθρωπος πεινούσε και παρακάλεσε τον Θεό και του λέγει: Θεέ μου, σε παρακαλώ, στείλε μου ένα στακί καρύδια. Είμαι πολύ πεινασμένος και σου υπόσχομαι, Θεέ μου, ότι θα σου προσφέρω στο ναό σου τα μισά. Πράγματι λοιπόν, όπως προχωρούσε, βρίσκει ένα στακί καρύδια. Α, γεμάτος χαρά αυτός, πηγαίνει στο σπίτι του, τα σπάζει όλα, τα τρώγει όλα και έβαλε τα φλούδια μέσα εις το σακί. Και βέβαια τα φλούδια έγιναν μισά στο σακί. Και τα πηγαίνει μετά στο ναό και λέγει: Θεέ μου, σου είχα υποσχεθεί ότι θα σου δώσω τα μισά. Πάτε. Τα φλούδια. Λοιπόν, τι θέλεις αδελφέ μου? Τα φλούδια των γυρατιών σου να δώσεις? Τα φλούδια της απουσίας της υγείας σου πια να δώσεις? Τον καιρό που είσαι ακμαίος, υγιής, ικανότητες που είχες, τώρα που τα έχασες αυτά, τώρα λες, τώρα θα γυρίσω εις τον Θεό. Και όπως πολύ ωραία λέγει, πολύ ωραία λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, αν καημένε τότε, δεν άφησες εσύ την αμαρτία, σε άφησε αυτήν, γιατί γέρασες. Αυτό θα προσφέρεις, αδελφέ μου, εις τον Θεό. Και ο Θεός θέλει τα πρωτόλια, θέλει την απαρχή, θέλει ό,τι εκλεκτών. Γιατί αλλιώτικα, θα το ξαναπώ άλλη μία φορά, η προσφορά μας μοιάζει με την προσφορά του Κάιν.